Παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας πραγματοποίησε η ΟΛΜΕ Λάρισας, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή της στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το νέο Λύκειο αλλά και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων του κλάδου. Ο Υπουργός Παιδείας τις προηγούμενες μέρες μας παρουσίασε μετά από 3 χρόνια εξαλλουργίων της κυβέρνησης το νέο κατεφυγισμόν Λύκειο. Μόνο που δεν είναι νέο, είναι ένα παλιό, είναι ένα ξαναζεσταμένο φαγητό και όχι φρέσκο. Προσπαθεί να μας επαναφέρει ξανά πάλι πίσω στις δέσμες, καταργώντας όμως το γενικό παιδαγωγικό χαρακτήρα του Λυκείου. Καταργεί γνωστικά αντικείμενα, επιβαρύνει τα βασικά αντικείμενα με πρόσθετες ώρες διδασκαλίας και πρόσθετη ύλη. Βέβαια, το αφήγημά του είναι ότι αυτό καταργούνται τα φροντιστήρια. Απορούμε κι εμείς το πώς θα γίνει αυτό. Όχι μόνο καταργούνται τα φροντιστήρια, αλλά αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας, αυξάνονται οι ύλοι, επομένως αυξάνεται και η προετοιμασία των μαθητών. Στο πλευρό των καθηγητών και η Ένωση Γονέων του Δήμου Λάρισας. Διαμαρτυρόμαστε βασικά γιατί το νέο Λύκειο δεν είναι καθόλου νέο, έχει από παλιά και κατηγοριοποιεί πολύ περισσότερο τα παιδιά μας. Φροντιστηριοποιεί πολύ περισσότερο, βάζοντας το χέρι στην τσέπη των γονιών, πιο βαθιά ακόμη.